Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Γεια σου πάλι. Δυστυχώς από συνέχεια πλέον λέμε το καλημέρα. Εσύ το εννοείς. Εγώ αυτή τη στιγμή, εντάξει, είναι, στιγμές είναι εξαιρετικά δύσκολες. Ήταν ένας πραγματικός φίλος. Τον έζησα πολλά δευτερόλεπτα από κοντά. Και μπορώ να πω ότι τουλάχιστον εγώ για όσο τον έζησα... ίσως και να αδικήθηκε αρκετά. Ακόμα και για τον τρόπο που έφυγε. Είχε να κάνει πράγματα, τα πίστευε πραγματικά. Ήθελε να πετύχει για τον άνθρωπο, για την κοινωνία, για τη χώρα του. Και μετά ήτανε, να κλείσει τα μάτια του. Δεν προλάβαινε. Ήτανε πάρει ραγδαία η επιδείνωση της υγείας του Γιώργη. Δυστυχώς και χθες ήτανε πάλι πάρα πολύ. Ανησυχούσα εξαιρετικά όλη την ημέρα. Το βράδυ γνώριζα ότι δύσκολα θα ξημερώσουμε. Και πράγματι έτσι έγινε. Δυστυχώς, το μοιραίο συνέβη. Δεν, ίσως να μην ήθελα και εγώ να το πιστέψω ότι θα συμβεί αυτό, διότι ήταν τόσο μαχητής, ήθελε τόσο πολύ να τελειώσουμε μια δουλειά, όπως έλεγε και εκείνος, που δεν τα κατάφερε τελικά. Εμείς να συλληπιθούμε όλους τους φίλους του, όλους τους ομοειδεάτες του, πάνω απ' όλα την οικογένειά του, μπράβο, τα παιδιά του. Πώς είναι η γυναίκα του, είναι καλύτερα? Από πλευράς κορονοϊού, ναι, αλλά αυτή τη στιγμή εντάξει, όλοι οι άνθρωποι εκεί του είναι συντετριμένοι. Πώς να είναι οι άνθρωποι. Βέβαια. Τρομερό. Τα συλληπιτήριά μας πάρει. Και με τον τρόπο που έφυγε, έτσι, πολύ άδικα, πολύ ξαφνικά. Και πρόωρα. Βέβαια. Τα συλληπιτήριά μας πάρει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σου.